Ο Διόνυσος στις Ινδίες και η λεγόμενη εκστρατεία εκπολιτισμού. Ο Μεγασθένης ο Ιων, περ 350 έως 290 π.Χ. ήταν αρχαίος Έλληνας γεωγράφος, εθνογράφος, διπλωμάτης και ιστορικός. Υπήρξε πρέσβης του Σέλευκου I του Νικάτορος για περισσότερα από 10 χρόνια στα ανάκτορα του Τσαντραγκούπτα Μαουρία ελληνικά, Σανδροκότος ή Σανδράκοτος στην Παταλιπούτρα και κατά τους Έλληνες Παλίμβαθρα, σημερινή Πάτνα των Ινδιών. Το βιβλίο του Ινδικά αποτελεί την πρώτη ιστορική πηγή που έχουμε για την Ινδία και γι' αυτό δίκαια έχει χαρακτηριστεί ως ο πατέρας της Ινδικής ιστορίας. Επίσης έχει καταγραφεί ως ο πρώτος ξένος πρέσβης στα χρονικά της Ινδίας. Η παραμονή του στην Ινδία θα πρέπει να έγινε πριν από το θάνατο του Τσαντραγκούπτα το 288 π.Χ., οπότε και επέστρεψε στην Αραχωσία. Η περιγραφή του για την Ινδία περιλαμβάνει πολλούς μύθους αλλά και σημαντικά γεωγραφικά και εθνολογικά στοιχεία. Στην αρχή του βιβλίου του αναφέρεται στους ηλικιωμένους Ινδούς που γνωρίζουν για την προϊστορική άφιξη του Διόνυσου και του Ηρακλή στην Ινδία. Μια ιστορία ιδιαίτερα δημοφιλή κατά τους Αλεξανδρινούς χρόνους. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι και οι παρατηρήσεις του για τις θρησκείες των Ινδών, όπου αναφέρεται στους λάτρεις του Ηρακλή Τσίβα και Διόνυσου Κρίσνα Ίντρα, ενώ δεν αναφέρεται καθόλου στο βουδισμό που αποδεικνύει ότι η θρησκεία αυτή δεν ήταν ευρέως γνωστή πριν από την ανάληψη της ηγεμονίας από τον Ασόκα. Σύμφωνα με τα Ινδικά του Μεγασθένη, οι Ινδοί που ζούσαν στα βουνά λάτρευαν τον Διόνυσο Τσίβα και αυτοί που κατοικούσαν στις πεδιάδες τον Ηρακλή Κρίσνα. Οι φιλόσοφοι των βουνών υποστήριζαν ότι ο Διόνυσος είχε έρθει ανάμεσα τους, φέρνοντας τις άγριες κλιματαριές, που πίστευαν ότι φυτρώνουν μόνο στη χώρα τους, τον Κισό, την Δάφνη, τη Μυρτιά και άλλα Ιθαλή. Ακόμη, ακολουθούσαν ορισμένες συνήθειες που ήταν βακχικές. Τινόντουσαν με ύφασμα, φορούσαν τούρμπανια, χρησιμοποιούσαν αρώματα και στόλιζαν τους εαυτούς τους με ρούχα βαμμένα με φωτεινά χρώματα. Μουσική με τύμπανα και κουδούνια προϋπαντούσαν τους βασιλείς πριν από την εμφάνιση τους στο λαό. Ο Μεγασθένης κατέγραψε ακόμη ότι οι άνθρωποι με τη μεγαλύτερη μόρφωση στην Ινδία διηγιόντουσαν στην εποχή του ότι την εποχή που οι άνθρωποι της χώρας ζούσαν ακόμη σε χωριά, ο Διόνυσος έκανε την εμφάνιση του σε περιοχές που βρίσκονται στη Δύση. Όταν ο Διόνυσος έφτασε στην Ινδία έκτισε πόλεις, έδωσε νόμους, πρόσφερε κρασί και δίδαξε στους Ινδούς πώς να καλλιεργούν τη γη. Αυτός πρώτος έζεψε τα βούβαλια στο όργωμα και έκανε τους περισσότερους Ινδούς γεωργούς αντί για νομάδες. Αυτός τους εξόπλισε με τα όπλα του πολέμου. Ο Διόνυσος τους έμαθε να λατρεύουν διάφορους θεούς, αλλά ιδιαίτερα τον εαυτό του, με την κρούση των κυμβάλων και το κτύπημα των τυμπάνων. Αυτός δίδαξε στους Ινδούς να χορεύουν σε σατυρικό στυλ το χορό που ονομαζόταν κόρδαξ ανάμεσα στους Έλληνες τους έδειξε πως να διατηρούν τα μαλλιά τους μακριά προς τιμή του Θεού με την κονική κούπα και πως να χρησιμοποιούν αλυφές. Αφού έθεσε τα πάντα σε τάξη, ο Διόνυσος διόρισε τον Σπατέμπα βασιλιά και έφυγε από την Ινδία. Σχετικά με τη χρονολογία της άφιξης του Έλληνα Θεού στην Ινδία, ο Μεγασθένης μας πληροφορεί ότι μεταξύ της βασιλείας του Διόνυσου και αυτής του Κάνδρατζεπτα πέρασαν 153 βασιλείς που διοίκησαν για 6.042 χρόνια. Ο Χούλιους Σόλινους μετρά 6.451 χρόνια από τον πατέρα Βάκχο μέχρι τον Αλέξανδρο. Στις προαλεξανδρινές πηγές, ο Θεός Διόνυσος έχει ήδη συσχετιστεί με το βουνό Νίσα και τη Βάκτρια, αλλά οι εκστρατείες του στην Ινδία δεν έχουν καταγραφεί. Σύμφωνα με τον Ευρυπίδη που έζησε ένα αιώνα πριν από τον Αλέξανδρο, ο Διόνυσος ανέπτυξε τον πολιτισμό, έδωσε νόμους, αγάπησε την ειρήνη αλλά και έκανε εκστρατείες και κατέκτησε ολόκληρη την Ασία. Στην έναρξη του δράματός του, Βάκχε, ο δραματικός ποιητής περιγράφει την επιστροφή του Διόνυσου από την Ασία, αναφέροντας διάφορες χώρες συμπεριλαμβανομένης και της Βάκτριας, αλλά όχι την Ινδία. Πληροφορίες για την προϊστορική συσχέτιση των Ελλήνων με τη βορειοδυτική Ινδία συναντάμε στη Μαχαμπαράτα και της Πέρανας, όπου οι Ιώνες Διάβανας στα σανσκριτικά θεωρούνται απόγονοι του βεδικού βασιλιά Τέρβασα, που αναφέρεται συχνά στο Ισύμνους της Ρίγ Βέδα και χρονολογούνται πίσω στη δεύτερη χιλιετηρίδα π.Χ. Επίσης, τα έπει και τη μεταγενέστερη Ινδική λογοτεχνία, συναντάμε ορισμένες αναφορές που περιγράφουν τους Διάβανας ως Άριους που έχασαν την κοινωνική τους υπόσταση και ως ανθρώπους που μπορούσαν να σπουδάσουν τις Βέδες στο παρελθόν.
Οι παραπάνω αναφορές δίδουν βάση στην υπόθεση της ύπαρξης ιωνικών απικιών στη Βάκτρια και Βόρειο-Δυτική Ινδία, αλλά οι ιστορίες της εκστρατείας του Διόνυσου και του Ηρακλή στην Ινδία προπαγανδίστηκαν κυρίως στους χρόνους του Αλεξάνδρου και τη μετα-Αλεξανδρινή εποχή. Οι ελληνιστές συγγραφείς, γοητευμένοι από τις ομοιότητες που συνάντησαν μεταξύ των Ινδικών και Ελληνικών θεοτήτων, ταύτισαν τις δύο κύριες τοπικές θεότητες, Σίβα και Κρίσνα, με τον Διόνυσο και τον Ηρακλή αντίστοιχα. Οι ομοιότητες μεταξύ του Έλληνα και του Ινδού θεού της έκστασης και της ελευθερίας έχουν γίνει αντικείμενο εκτενού σύγκρισης από μελετητές καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας.